Σε τρεις φάσεις θα πραγματοποιηθούν οι αυξήσεις μισθών το 2024, οι οποίες θα φτάσουν το 30%. Ξεκινούν με τις αυξήσεις, το ενιαίο και ειδικό μισθολόγιο του δημοσίου και περιλαμβάνουν το ξεπάγωμα των τριετιών και την άνοδο του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα. Οι αυξήσεις αυτές συμπαρασύρουν σειρά επιδομάτων που εξαρτώνται από το βασικό μισθό ή το μισθό κλιμακίου. Από την 1η Ιανουαρίου 2024, οι βασικοί μισθοί όλων των δημοσίων υπαλλήλων, ανεξαρτήτως επίπεδου εκπαίδευσης, ετών προϋπηρεσίας και οικογενειακής κατάστασης, αυξάνονται κατά 70 ευρώ. Ωστόσο, οι δημόσιοι που κατέχουν θέσεις ευθύνης, καθώς και εκείνοι με παιδιά, θα δουν επιπλέον ενίσχυση του εισοδήματός τους κατά 30%. Η οικογενειακή παροχή αυξάνεται σε 70 ευρώ για ένα παιδί, 120 ευρώ για δύο παιδιά, 170 ευρώ για τρία παιδιά, 220 ευρώ για τέσσερα παιδιά και 70 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο. Το επίδομα θέσης ευθύνης λαμβάνουν περίπου 65.000 δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και οι ένστολοι των ένοπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, οι ιατροί του ΕΣΥ, οι ερευνητές, οι προϊσταμένοι εκπαίδευση κλπ. Είναι οι μισθοί για νεοεισερχόμενους χωρίς παιδί, υποχρεωτικής εκπαίδευσης 780 έως 850 ευρώ, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 858 ευρώ έως 928 ευρώ, τεχνολογικής εκπαίδευσης 1037 έως 1107 ευρώ.